Κύριε Υπουργέ, το ζήτημα της προστασίας της υγείας και της ζωής των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς για το κόμμα μας αποτελεί κεφαλαιόδες, αποτελεί κεντρικό ζήτημα. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει και για τη σημερινή, αλλά ούτε και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι ζήτημα συναισθηματικής προσέγγισης. Είναι ζήτημα πολιτικής γραμμής, στρατηγικής. Δεν έχει περάσει λοιπόν και πολύ καιρός. Αρχές του Μάρτη ήταν όταν συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση του κόμματός μας για τα άμεσα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ζωής των εργαζομένων που οφείλουν να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις. Ούτε επίσης πολύς καιρός πέρασε. Μέσα του Μάρτη ήταν από τη γραπτή μας ερώτηση που είχε θέμα λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία της υγείας και της ζωής των εργαζομένων στην επιχείρηση των σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη και των καταναλωτών της στην Ευκαρπία της Θεσσαλονίκης. Και πλέον η επιχείρηση μετρά το δεύτερο δυστυχώς νεκρό εργαζόμενο στο κατάστημα αυτό της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά από επιπλοκές λόγω κορονοϊού, αλλά μετρά και πάρα πολλούς νοσούντες, κύριε Υπουργέ, στο σύνολο της επιχείρησης. Να θυμίσουμε ότι στο κατάστημα αυτό, το οποίο είναι μεγάλο, είναι τεράστιο, εργάζονται δεκάδες εργαζόμενοι και καθημερινά το επισκέπτονται χιλιάδες άνθρωποι από ολόκληρη τη γύρω περιοχή. Παρά τα αυτά, η επιχείρηση συγκεκριμένη, εκμεταλλευόμενη την προκλητική ανοχή που εξακολουθεί να της δείχνει η κυβέρνηση, ακόμα και σήμερα και μετά από όλα αυτά, αρνείται να λάβει εκείνα τα ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων και των καταναλωτών. Αντίθετα, συνεχίζουν δυστυχώς να μην υπάρχουν σταθερά γιατροί εργασίας σε τέτοιους μεγάλους χώρους δουλειάς, ούτε φυσικά στις αποθήκες, ούτε στα καταστήματα, ενώ τα καταστήματα στα οποία εντοπίζονται κρούσματα δεν αντιμετωπίζονται όπως πρέπει, δηλαδή με καραντίνα και πλατιά αναλυτική ενημέρωση. Τα αποτελέσματα ασφαλώς τα ζούμε και είναι τραγικά. Αύξηση κρούσματων, αύξηση διασωληνωμένων, αύξηση θανάτων. Φυσικά, παρόμοια κατάσταση επικρατεί λίγο πολύ σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αυτό δεν είναι μόνο φαινόμενο το οποίο το συναντά κανείς στα σούπερ μάρκετ του Σκλαβενίτης. Σε όλα λίγο πολύ αυτή η κατάσταση υπάρχει. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια άμεσα μέτρα θα πάρει η κυβέρνησή σας για να προστατευτεί η υγεία και η ζωή των εργαζομένων και των καταναλωτών, υποχρεώνοντας επιτέλους την επιχείρηση να εφαρμόσει εκείνα τα αναγκαία μέτρα και ελέγχοντάς την μάλιστα και αυστηρά γι' αυτό. Γιατί μέτρα έχει πάρει η κυβέρνησή σας ώστε να ελεγχθεί το συγκεκριμένο κατάστημα από τις υγειονομικές αρχές και την επιθεώρηση εργασίας, για το αν τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, για το άμεσο κλείσιμο, για την απολύμανση, την ενδεδειγμένη του χώρου, για την 14ήμερη καραντίνα των εργαζομένων, με διασφάλιση φυσικά όλου του μισθού τους από την επιχείρηση και για την επίσημη ενημέρωση πλατιά και των καταναλωτών και των εργαζομένων για τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Δελή, πραγματικά ευχαριστώ για την ερώτησή σας, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά μείζωνο σημασίας. Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημασία του θεμελιώδους δικαιώματος, της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο εργασίας εν μέσω πανδημίας. Η υποχρέωση και το καθήκον μας, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, γίνονται ακόμα μεγαλύτερα, καθώς η χώρα μας, όπως και ολόκληρη η Φίλιος, βιώνει τη χειρότερη υγειονομική κρίση των τελευταίων 100 ετών. Η κυβέρνηση από την αρχή της πανδημίας πήρε πολύ συγκεκριμένα μέτρα, ειδικά για τους χώρους των καταστημάτων σούπερ μάρκετ. Για την πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού έχουν θεσπιστεί μεταξύ άλλων τα εξής μέτρα. Ο περιορισμός ενός ατόμου ανά 25 τετραγωνικά μέτρα καταστήματος σούπερ μάρκετ, η τήρηση απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ ατόμων στο εσωτερικό του καταστήματος και των 2 μέτρων κατά την αναμονή στα ταμεία, η ύπαρξη σήμανση θέσεων αναμονής επί των δαπίδων των διαδρόμων πρώτων ταμείων, η τοποθέτηση προστατευτικών plexiglass στις θέσεις ταμείων για να προστατεύονται υπάλληλοι και πελάτες, η υποχρεωτική χρήση μάσκας, η απολύμανση καροτσιών και ο περιορισμός της χρήσης ανελκυστήρων. Πρόκειται για μια σειρά μέτρων που έχουν εφαρμοστεί από την αρχή της πανδημίας, με αποτέλεσμα τα σούπερ μάρκετ να μην έχουν θεωρηθεί ποτέ από τους λοιμοξιολόγους ως χώροι υψηλού κινδύνου μόλυνσης από τον κορονοϊό. Και μιλάμε για ένα κλάδο, στον οποίο σε ολόκληρη τη χώρα δραστηριοποιούνται 46 επιχειρήσεις, με συνολικά 2.706 υποκαταστήματα και περίπου 88.000 υπαλλήλους.
Εκτός από τα μέτρα που σας ανέφερα, ήδη είναι σε εφαρμογή ο οδικός χάρτης για τα υποχρεωτικά self-test των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων προφανώς και των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στο μέτρο των υποχρεωτικών self-test προμηθεύονται τα τεστ δωρεάν από το φαρμακείο με βάση τον άμκα τους και επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Κύριε Δελή, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας σε όλο το φάσμα της κοινωνίας και της οικονομίας νομίζω ότι δεν προσφέρεται για μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις. Το λέω αυτό διότι επιχειρούνται μερικές φορές απαξιωτικές προσεγγίσεις, ομολογώ ότι όχι στην ερώτησή σας, δεν το λέω γι' αυτό εδώ το πράγμα, για την προσφορά των ανθρώπων του ΣΕΠΕ στον έλεγχο της εφαρμογής εργατικής νομοθεσίας αλλά και τη στήριση των υγειονομικών πρωτοκόλων στους χώρους δουλειάς. Θα σας απαντήσω με στοιχεία. Το 2020, οι επιθεωρητές του ΣΕΠΕ πραγματοποίησαν σε όλη την επικράτεια συνολικά 56.241 ελέγχους και επέβαλαν πρόστιμα συνολικού ύψους 19,2 εκατομμυρίων ευρώ. Φέτος, στο πρώτο δίμηνο του έτους, έγιναν συνολικά 8.116 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 738 πρόστιμα συνολικού ύψους 1,8 εκατομμύρων ευρώ. Επίσης, ειδικά στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας, στους εργασιακούς χώρους, το ΣΕΠΕ έχει πραγματοποιήσει από τον Μάρτιο του 2020, δηλαδή όταν ξεκίνησε η πανδημία, έως 31 Μαρτίου του 2021, συνολικά 11.470 ελέγχους πανελλαδικά και έχει καταλογίσει 76 πρόστιμα και 3 δεκαπενθήμερες αναστολές λειτουργίας αποκλειστικά για παραβάσεις του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Σε ό,τι αφορά ειδικά στους ελέγχους υποκαταστημάτων σούπερ μάρκετ, το Τμήμα Ασφαλείας και Υγείας στην εργασία του ΣΕΠΕ έχει πραγματοποιήσει πανελλαδικά 3.083 ελέγχους κατά το χρονικό διάστημα από το Μάρτιο πέρυσι έως τις 12 Απριλίου του 2021 και επιβλήθηκαν 48 διοικητικές κυρώσεις, δηλαδή πρόστιμα, για διαπιστωθήσεις παραβάσεις. Ισχυρίζονται ότι το ΣΕΠΕ δεν κάνει ελέγχους σε συγκεκριμένη επιχείρηση. Σας διαψεύδουν τα ίδια τα στοιχεία. Μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2021, φέτος δηλαδή, έγιναν 189 έλεγχοι σε υποκαταστήματα αυτής της επιχείρησης. Στο διάστημα αυτό, στη συγκεκριμένη επιχείρηση, η επιθεώρηση εργασίας έλεγξε σχεδόν τα μισά υποκαταστήματά της σε όλη την Ελλάδα. 189 από τα 442 συνολικά υποκαταστήματα. Πέρασε ο χρόνος. Στη δευτερολογία μου θα αναφερθώ ειδικά στους ελέγχους που έγιναν στο ΣΕΠΕ στο συγκεκριμένο κατάστημα, στο οποίο αφορά η ερώτησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ένα σύντομο σχόλιο για την πρωτολογία του κυρίου Υπουργού και για αυτό που λέει η κυβέρνηση, που ισχυρίζεται συνέχεια ότι πήρε πάρα πολλά και πολύ συγκεκριμένα μέτρα για τους χώρους δουλειάς. Θα σας πρότεινα να διαβάσετε τις ανακοινώσεις και τις καταγγελίες των σωματείων των εμποροϋπαλλήλων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα, που διαψεύδουν αυτά τα οποία ισχυρίζεστε. Είπατε επίσης, και πραγματικά εξεπλάγει, ότι τα σούπερ μάρκετ, οι αποθήκες τους, δεν ανήκουν στους χώρους υψηλού κινδύνου διασποράς του ιού. Σοβαρά μιλάμε. Έτσι θεωρείτε ότι πρέπει να προχωρήσουμε? Για διαβάστε λιγάκι τις ανακοινώσεις. Όσο για τους ελέγχους και τα πρόστιμα, ακόμα και αυτή μισή έλεγχη στα μισά καταστήματα της συγκεκριμένης εταιρείας, φαντάζομαι ανάλογα. Ανάλογοι θα ήταν και οι έλεγχοι και στα υπόλοιπα καταστήματα. Μπήκανε κάποια πρόστιμα. Αυτά τα πρόστιμα δεν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν τηρούνται τα υγειονομικά μέτρα προστασίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όπως σας είπα και στην πρωτολογία, η κατάσταση είναι η ίδια λίγο πολύ σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Και έχει πολύ μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, για την ανοχή που δείχνει, την προκλητική ανοχή, στις πάρα πολλές εκείνες περιπτώσεις που στα σούπερ μάρκετ και τις αποθήκες τους τα υγειονομικά μέτρα είναι μόνο για τα μάτια του κόσμου και κάπως έτσι διασπείρεται ο ιός στους χώρους δουλειάς. Στους μεγάλους χώρους δουλειάς, άλλωστε, κύριε Υπουργέ, και στα μέσα μαζικής μεταφοράς βρίσκονται και οι μεγάλες εστίες της διασποράς. Και μην κάνετε εσείς την κυβέρνηση ότι δεν καταλαβαίνετε. Έχει ευθύνη λοιπόν η κυβέρνηση για τη γενικευμένη επίσης απόκρυψη των κρουσμάτων στους χώρους δουλειάς. Οι εργαζόμενοι τα καταγγέλουν αυτά, τα σωματεία τους, και για το ότι δεν γίνεται η απαραίτητη ιχνηλάτιση. Έχει ευθύνη επίσης η κυβέρνηση γιατί κλείνει επιδεικτικά τα αυτιά της συνεχώς στις καταγγελίες των σωματείων για την επικίνδυνη πραγματικά κατάσταση που επικρατεί στους χώρους δουλειάς και ειδικά στα σούπερ μάρκετ και στις αποθήκες τους.
Αποδεικνύεται τελικά ότι, όπως λένε και τα ίδια τα σωματεία των εμποροϋπαλλήλων, τα υγειονομικά πρωτόκολλα στους χώρους δουλειάς ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Και έχει ευθύνη η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, για τους ανύπαρκτους ή τους σπάνιους ελέγχους που επιβεβαιώσατε κι εσείς πριν από λίγο, που γίνονται από τους ελεκτικούς μηχανισμούς του Υπουργείου Εργασίας και Υγείας. Αφού και οι ίδιοι εργαζόμενοι στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, το ξέρετε άλλωστε, επιβεβαιώνουν ότι αδυνατούν να κάνουν ελέγχους στους χώρους δουλειάς εξαιτίας της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η υπηρεσία τους. Είναι δυνατόν να γίνουν συστηματικοί έλεγχοι όταν στη Δυτική Θεσσαλονίκη, κύριε Υπουργέ, των δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων και εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της οικονομικής ζωής της πόλης, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας αποτελείται από 7 υπαλλήλους? Είναι δυνατόν στο ΣΕΠΕ Δυτικής Αττικής να υπάρχει ένα μονάχα όχημα, ένα αυτοκίνητο και 12 μόνο υπάλληλοι για να ελέγξουν χώρους όπου εργάζονται 150.000 άνθρωποι? Μπορείτε να μας πείτε πόσοι έλεγχοι και ποια πρόστιμα και πόσα πρόστιμα πληρώθηκαν από αυτά που μπήκανε σε τέτοιους μεγάλους χώρους? Έχει ευθύνη λοιπόν η κυβέρνηση και είναι υπολογή απέναντι στους εργαζόμενους που κινδυνεύουν και που πληρώνουν ακόμα και με τη ζωή τους την αντεργατική διαχείριση της πανδημίας. Και έχει ευθύνη γιατί είναι δική της η επιλογή, είναι κυβερνητική η επιλογή να στηρίξει κατά προτεραιότητα και με κάθε τρόπο τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και γενικότερα της καπιταλιστικής οικονομίας. Και ποιο είναι το ευχαριστώ παρακαλώ της κυβέρνησης σε αυτούς τους ανθρώπους που υποκριτικά τότε στην αρχή πέρσι τους αποκαλούσατε ήρωες και που κράτησαν σε λειτουργία τα σούπερ μάρκετ, τις αποθήκες, τα logistics? Μετά την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας από το ΣΥΡΙΖΑ, τους βάζει να δουλεύουν 32 Κυριακές από τις συνολικά 52, ετοιμάζεται τώρα η Νέα Δημοκρατία να καταργήσει και το 8ωρο και να επαναφέρει το 10ωρο που ίσχυε μέχρι το 1920, 101 χρόνια πριν. Μια πρώτη απάντηση φυσικά θα πάρετε στο γιορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς στις 6 του Μάη. Τι ζητάνε λοιπόν οι εργαζόμενοι, για να το κλείσω κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή. Μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ από τον ΕΟΔΗ όμως, από τις κρατικές υπηρεσίες, και όχι τον μπαλάκι στους εργαζόμενους με τα self-test της αυτοδιάγνωσης. Καραντίνα εκεί που πρέπει, πλατιά ενημέρωση, εξειδικευμένα μέτρα υγειονομικής προστασίας, γιατροί εργασίας, ναι, γιατροί εργασίας είναι αναγκαίοι όσο ποτέ σε τέτοιους μεγάλους χώρους δουλειάς και ιδιαίτερα σε αποθήκες και σε καταστήματα που συγκεντρώνουν πάρα πολλούς εργαζόμενους. Και βέβαια, οι απώλειες των εργαζομένων από κορονοϊό δεν πρέπει άραγε, κύριε Υπουργέ, να αναγνωριστούν ως εργατικά ατυχήματα, με δεδομένο τον επαγγελματικό κίνδυνο. Αυτά. Ευχαριστώ.